Καλημέρα, 5η 4 Ιουνίου 2020, το πρωινό μας vlog. Ε, είναι ένα από τα email που περιμένουν από το 2019 για να γίνουν vlog. Ήρθε η ώρα του επιτέλους. Και είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία που νομίζω αρκετοί από μας θα ταυτιστούμε κάπως. Καλημέρα κυρία Θέκλα, μου σύστησε σε κάποια φίλη της σελίδας σας. Ομολογώ ότι έχω πολύ καιρό να ακούσω κάποιον να τα λέει έξω από τα δόντια. Πού συχνάζεις! Εκεί που συχράζει, ότι οι άνθρωποι δεν λένε αλήθειε. Αυτό το λέω γιατί ξέρω το κάτω τη επιστολή. Πολύ σοφά όλα αυτά που λε και συγχαρητήρια για τη δύναμη σου και το θάρρο. Σε ευχαριστώ πολύ, κούκλα μου. Είναι αρκετά θέματα τα οποία με προβληματίζουν και μπορώ να πω πω πολλέ φορέ με τη δική μου αντίδραση οι καλύτερα χαρακτήρα με έχουν φέρει σε διέξοδο. Εγώ θα σου πω από την αρχή, γιατί εννοείται ότι διαβάζω μια επιστολή προτού την κάνω vlog, ότι αυτή είναι μια αντίληψη που σου έχουν φυτέψει, ότι το πρόβλημά σου είναι η δική σου η αντίδραση ή ο χαρακτήρα σου. Τι λες, είναι αρκετά θέματα τα οποία με προβληματίζουν και μπορώ να πω πως πολλές φορές με τη δική μου αντίδραση οι καλύτερα χαρακτήρα με έχουν φέρει σε αδιέξοδο. Εγώ διαφωνώ ότι είναι η αντίδραση σου το πρόβλημα και ο χαρακτήρα σου. Προέρχομαι από μια οικογένεια τη οποία ο πατέρα ήταν πολύ αυστηρό. Μικρά μα χτυπούσε διότι ήθελε να είμαστε καλοί στο σχολείο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία που να αιτιολογεί κανέναν πατέρα να χτυπάει τα παιδιά του. Καμία απολύτω. Στο σπίτι υπήρχαν μόνο φασαρίε και εγκρίνιε. Ένα άνθρωπο που με τίποτα δεν μπορούσε να μείνει ευχαριστημένο. Καλό αδιάγνωστο κι αυτό, υποθέτω. Όταν γνώρισα τον πρώτο μου σύζυγο, συνεχίστηκαν οι φασαρίε. Και αυτό διότι δεν τον ήθελε. Σιγά να μην ήθελε τον άντρα που θα έπαιρνε στο πατέρα σου αφού τίποτα δεν του άρεσε. Είχα την εντό εισαγωγικών τύχη να είναι και ο σύζυγο του ίδιου με τον πατέρα μου. Δεν είναι θέμα Είναι πολύ φυσιολογικό να ερωτευτείς έναν άντρα ο οποίο μοιάζει στον πατέρα σου, έστω και αν είσαι πεπισμένη ότι ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο πατέρα σου δεν είναι υγιή. Ε, γι' αυτό σας συστήνω πολύ συχνά το βιβλίο της Ρόμπιν Νόργουτ «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», γιατί αναφέρεται ακριβώς αυτό το στοιχείο, ότι κόρες εξαρτημένων ανθρώπων, εθισμένων ανθρώπων, addicts, πάνε και ερωτεύονται addicts. Με αρρώστια κατοτερότητα ο σύζυγος, αν το εκφράζω σωστά, φαντάζομαι εννοείς το σύνδρομο κατωτερότητας, το οποίο είναι ένα τρόπο έκφραση. Δεν υπάρχει μέσα στον DSM το σύνδρομο κατωτέρωτα. Υπάρχουν όμω διάφορε διαταραχές προσωπικότητα οι οποίε έχουν συμπτώματα που προσωμιάζουν αυτά που περιγράφουν έναν κομπλεξικό άνθρωπο. Κομπλεξικό είναι ο όρο που χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη, ο οποίο προέρχεται από το. Uh, superiority complex or inferiority complex που είναι ένα και το αυτό, το σύνδρομο ανωτερότητα και το σύνδρομο κατωτερότητα, δηλαδή ένα άνθρωπο να πιστεύει ότι είναι καλύτερο από όλου του υπόλοιπου ή να πιστεύει ότι είναι ο χειρότερο από όλου, είναι οι δύο όψει του ιδίου που στην ουσία δημιουργούν πρόβλημα και λέγεται συμπλέγμα. Και γι' αυτό έχει, ε, έχει μείνει στην καθολουμένη λέξη complex και κομπλεξικός. Από τον όρο σύμπλεγμα ανωτερότητα ή σύμπλεγμα κατωτερότητα. Αυτά δεν υπάρχουν στον DSM, είναι παλαιότεροι τρόποι έκφραση ψυχιάτρου. Δεν σημαίνει πω δεν ισχύουν, απλώ χρησιμοποιούμε άλλε ορολογίε σήμερα. Μιλάμε με ορολογίε διαταραχών προσωπικότητα και στοιχείων χαρακτηριστικών προσωπικότητα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια για τη διάγνωση συγκεκριμία ή και περισσότερων διαταραχών προσωπικότητα, κυρίω του β' πλέγματο. Εφτά χρόνια άντεξα και με τι δύο πλευρέ, δηλαδή είχε και τον πατέρα σου και τον άντρα σου, μάλιστα. Στα 6,5 χρόνια ήρθε επιπλέον η αστυνομία λόγω του ότι ήταν καλό παιδί και ότι επέτρεψαν να με χτυπήσει. Φαντάζομαι γράφει ειρωνικά εδώ πέρα ότι σε χτύπησε κιόλα και σωματική βία. Εφόσον ήμουν με το 1,5 πόδι στον τάφο και μετά από ένα χρόνο αγρύπνια, α πω, δεν με άφηνε να κοιμηθώ, με ξυπνούσε με έναν πολύ άσχημο ψυχοπόλεμο, αποφάσισα να χωρίσω, επιτέλου. Πάχινα από τη στενοχώρια, ήμουν σωματικά, ψυχικά ένα άλλο άνθρωπο. Πήγα σε μια κοινωνιολόγο και από όλα όσα υπόθηκα μου έκανε την ερώτηση: Πώ είσαι, Θέκλα μου, δεν ήξερα την να απαντήσω. Το μόνο που με κρατούσε ήταν τα παιδιά μου και τα αστεία που έλεγα χαριτολογώντα τα προβλήματα μου για να μπορώ να βγω ζωντανή. Εδώ θα πω ότι η κοινωνιολόγο ή ο κοινωνιολόγο, η δουλειά του δεν είναι να βλέπει κόσμο σε προσωπικό επίπεδο, είναι άλλη δουλειά του κοινωνιολόγου. Κανονικά πρέπει να έχει πάει σε ψυχολόγο. Ο κοινωνιολόγος είναι ένας επιστήμονας ο οποίος μελετά την κοινωνία από μια μακροκοινωνική σκοπιά και δεν είναι σε καμία περίπτωση ψυχολόγος ή ψυχοθεραπευτής ή ειδικό για να βοηθάει σε προβλήματα ζευγαριών. Έπειτα, όταν είδε ο πρώην ότι μιλούσα σοβαρά και όντω ήθελα να χωρίσω, ήρθαν εκβιασμοί και προς εμένα και προς τα παιδιά. Ακολούθησαν και μετά κάπου 10 χρόνια δίχως ησυχία και δίχως χρήματα, εφόσον δούλευα μόνο και μόνο για να πληρώνω δικηγόρου. Μη ρωτάς τι έγινε, δεν ρωτάω, δεν Τέτοιοι okay. χαρακτήρε λένε ψέματα χωρί να υδρώνουν. Κατέληξα να μάθω πώ λειτουργούν τέτοια άτομα όταν δεν κάνει αυτό που θέλουν. Εκδικητικά. Με τον αδερφό μου δεν είχα ιδιαίτερη σχέση. Η γυναίκα του εκτό από κάπω κρύα και προσποιημένη συμπεριφορά δεν ήθελε να κάνουμε και πολύ παρέα διότι δεν καταλάβαινε τα αστεία μα, εμένα και του αδερφού μου. 20 χρόνια προσπαθούσα. Έκανα το κλόν τα πρώτα 10. Ρωτούσα τι λάθος έχω κάνει και δεν έχω σχέση μαζί μας ή έχουν μόνο για τα μάτια του κόσμου. Η απάντηση μου ήταν ότι πάντα τέτοια ήμουν, όλο βλέπω και ότι δεν έχουν χρόνο. Έβλεπα ότι είχαν χρόνο για όλους τους άλλους, αλλά όχι για εμένα και τα παιδιά μου, πράγμα που μας πονούσε. Δηλαδή η οικογένεια του αδερφού σου ε, και θεωρείς λόγω της νύφης σου δεν ήταν κοντά σου όσο ανάμενε εσύ πώ θα ήταν κοντά σου, είχατε τη σύνδεση που ανάμενε ω αδέρφια να έχετε. Στο χωρισμό με στηρίξαν έστω και λίγο. Για μένα ήταν αρκετό από εκεί που με κρατούσα σε απόσταση. Ε, νομίζω ότι έχει μάθει να χορταίνει με τα αποφάγια, ε. Έχεις μάθει να αρκεί στα λίγα. Τροφή για να μην μιλά, λέω σήμερα. Α, σήμερα αντιλαμβάνεσαι ότι το έκαναν για του τύπου. Έναν χρόνο μετά το διαζύγιο γνώρισα το δεύτερο μου σύζυγο, έναν άψογο άνθρωπο, τρελό με την καλή έννοια. Χαίρομαι για σένα. Τα παιδιά μου ξετρελαθήκανε από την πρώτη στιγμή που τον είδανε. Φυσικά δεν τον γνωρίσανε αμέσω. Πρώτα έπρεπε τον καημένο να τον περάσω από χίλια κύματα, ειδικό σκανάρισμα, για να είμαι σίγουρη αν θα ήταν σωστό να τα γνωρίσει. Σήμερα, μετά από 12 χρόνια, είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Πολύ χαίρομαι σα. Πάρα πολύ χαίρομαι σα. Όμως δεν ξέρω ακόμη και τώρα εάν εγώ φταίω με τη συμπεριφορά μου για τα πιο πάνω. Με τον αδελφό μου έχουμε ακόμη πιο πολύ απομακρυνθεί. Ο λόγος ίσως να είμαι και ξινή. Τι λες κορή. Πριν ένα χρόνο τηλεφώνησα μετά από πολλή σκέψη στην ύφη μου και η αιτία ήταν ότι το παιδί μου έκλαιγε. Ο λόγο που έκλαιγε το παιδί μου ήταν ότι όταν το ανήψη μου θα έχει τα γενέθλιά του, επικοινώνησα την προηγούμενη μέρα για να μάθω πότε μπορούμε να περάσουμε. Η νύφη μου μου απάντησε πω είναι πολύ να έχει σε γιορτέ επισκέψει και το δέχτηκα, διότι όταν έχεις παιδιά είναι κατανοητό. Να όμω που την επομένη μέρα ήταν τα γενέθλιά του και τα παιδιά μου πήραν να ευχηθούν το μικρό και για κακή του έκπληξη ακούσαν ότι είχαν κόσμο, συγγενεί και φίλου. Εσά δεν ήθελαν δηλαδή. Συγγνώμη, πώ να αισθανθεί το παιδί μετά. Αυτό όμω ήταν κάτι που το παιδί μου το πλήγωνε καιρό και μια ακόμη αιτία που το έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα τρει μήνε μετά. Τηλεφώνησε όπω είπα πιο πάνω γιατί πιστεύω, ήμουν πιστεύω ξεκάθαρα από την αρχή ότι δεν πήρα για εμένα αλλά για το παιδί. Είπα το περιστατικό όπω ακριβώ σα το έγραψα. Πάγωσα όταν άκουσα από την άλλη πλευρά. Και τώρα τι θέλει να κάνω. Τι μου λε μετά από τόσο καιρό. Είχαν περάσει τρει μήνε. Αλλά και πάλι ήταν κάτι που απασχολούσε το παιδί. Αυτή η ηλίθια απόρριψη που βιώσανε από το βιολογικό πατέρα και ενδιάμεσα και αργότερα από τον Θείο και Θεία. Συνέχισα να λέω ότι ο σκοπό μου ήταν να ξέρει το παιδί για ποιο λόγο είναι ψυχρή απέναντι στο παιδί μου. Πίστεψα ότι θα τη τηλεφωνούσε για να τη δείξει ότι δεν είναι αδιάφορο για αυτού, αλλά η επόμενη απάντηση ήταν: Τι θέλει να κάνω, Να διώξω του γονεί μου και του δικού μου που μένουμε δίπλα. Δηλαδή, εμεί είμαστε ξένοι που μπορεί να μα διώξει, σκέφτηκα. Εγια και είναι είσαι ξένοι, το έχει δείξει ξεκάθαρα. Έπειτα άρχισε να φωνάζει, άσε που από την αρχή ήταν επιθετική, δικαιολογία ότι πάντα τέτοια είμαι, να κριτικάρω θέλω, όλο κάτι έχω να πω. Μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση αναφέρθηκε στο γεγονό ότι και αυτοί που ζουν κοντά με του δικού τη δεν είναι εύκολο. Απλώ δεν μιλάνε για ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή, αν γίνει κάτι και ενοχληθεί κάποιο του, απλά το προσπερνάνε για να μπορούν να επιβιώσουν. Σα απάντησα μόνο. Σαστισμένη απάντησα μόνο ότι έτσι είναι μια οικογένεια. Γι' αυτό έτσι είναι μια οικογένεια κόρη. Δεν σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Και δεν είναι, είμαστε και όλοι φυσιολογικοί, ε. Μετά το σπουδαίο τηλεφώνημα, κατάλαβα ότι 20 χρόνια προσπαθούσα να έχουν σχέση μαζί μα, χωρί να μα δώσουν σημασία, χωρί όμω να χρειάζεται να γίνουμε κλόν όπω το ζητάνε αυτοί. Κατάλαβα πω θα λύπη και ζητούσα συγγνώμη, δεν ήξερα ούτε εγώ για ποιο λόγο. Είσαι ενοχική, γι' αυτό ζητούσα συγγνώμη. Κατάλαβα ότι τελικά άλλο ήταν το άρρωστο άτομο. Ε, Επιτέλου που κατάλαβε. Το διαφορετικό, ίσω το αδιάγνωστο, θα λέγαμε εμεί. Εάν κατάλαβα σωστά, εσεί θα μου πείτε. Η νύφη μου είναι μαθημένη ω μια πριγκίπισσα που πρέπει να την σέχουν όλοι μια τυπική κρύα και δίθεν πολιτισμένη συμπεριφορά, και όταν δεν τη κάτσει κάτι όπω το θέλει, σου τη λέει με πολύ άσχημο τρόπο. Καλά να πάθω, είπα. Ο άντρα μου φυσικά νευρίασε μαζί μου για το γεγονό ότι την άφησα να μου μιλήσει έτσι και δεν τη το έκλεισα στη μάπα, να το πούμε λαϊκά. Εμεί βλέπει είμαστε χωριατόπουλα, μου αρέσουν οι άνθρωποι του δικού σου στυλ θέκλα. Εάν βλέπω σωστά, έξω από τα δόντια, θερμή και χαμογελαστή. Δεν είσαι σίγουρη για τον εαυτό σου. Συνέχεια διαρωτάζει αν σκέφτομαι σωστά, αν λέω σωστά, αν δεν φταίω εγώ, αν δεν έκανα λάθο. Και ελπίζω αυτό να το δουλέψει μέσα στη ψυχοθεραπεία, να αποκτήσει αυτήν στον εαυτό σου. Το επόμενο γεγονό είναι η μου. η μάνα μου μου δημιουργούσε διαρκώς τύψεις για τον λόγο της αφύσικης σχέσης με τον αδερφό μου. Ο πατέρα μου, άνθρωπο να χώνεται, κάποια στιγμή είχα αρρωστήσει από τη δουλειά και ήμουν σε πολύ χάλια κατάσταση. Έμαθα από τα παιδιά μου, πω κρυφά του έλεγε ότι αυτά, δηλαδή τα παιδιά μου, και δίθεν δηλαδή είναι ταξί σου, δεν είναι αιτία παρόστησα. Παράδεκτο ο πατέρα σου. Μετά από πολλέ φασαρίε δεν άντεξα, έκανα μια τελειωτική για μένα φασαρία, λέγοντα ότι αυτό έπρεπε από μόνη μου να το κάνω χρόνια πριν. Έπρεπε. Λοιπόν, όποιο δεν το αρέσει η οικογένειά μου, τα παιδιά μου άνδρα μου έξω από εδώ μαζί σου. Αυτό ήταν. Βγήκα η όλων. Αυτή που πετά του γονεί τη έξω. Αυτή η αλήθεια που δεν μπορεί να είναι διπλωματική και τα λέει έξω από τα δόντια και όχι από πίσω με δίθεν. Αποτελέσματα από όλα αυτά που σα έγραψα. Τα αποτελέσματα από όλα αυτά που σα έγραψα. Από τα αρχικά έπαθα βαριά μου στη μορφή έξεμα, το οποίο προέρχεται από ψυχολογικό. Ο οργανισμό ξεσπά εφόσον δεν τα βγάζει από μέσα σου. Από τα παρακάτω, λόγω στεναχώρια με του γονεί μου, άρχισα τη νύχτα να σφίγγω τόσο πολύ τα δόντια που μου κόντεψα να τα χάσω. Από το περιστατικό με τον αδερφό μου και την οικογένεια του είχα πρόβλημα με το σηκώτη. Ένα επιπλέον λόγο που σου τα έγραψε είναι ότι όλοι κοιτάνε την πάρτη του. Εσύ που είσαι ευαίσθητο και θέλει να είσαι σωστό ή προσπαθεί τουλάχιστον κοιτώντα να μην πληγωθεί κανεί και βοηθά, είσαι ο μεγαλύτερο βλάκα. Θα πάθει πολλά για να βάλει μυαλό. Και πάλι τα ίδια δεν έχει βάλει. Παν μέτρων άριστον. Νομίζω ήταν το μέτρον το άριστον. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι και κάτι ξέρανε. Έκοψα τα πάντα και άρχισα να ηρεμώ. Η υγεία μου μια χαρά κανένα πρόβλημα. Όμως παρόλα αυτά δεν σταματάω να σκέφτομαι ότι σίγουρα φταίω και εγώ. Σε τι όμως, τι κάνω λάθος. Ίσως να μπορέσεις να μου δώσεις μια συμβουλή. Δεν μπορεί όλοι να είναι χάλια και εγώ η σωστή. Κάνεις κάποια λάθη, αλλά δεν είναι τα δικά σου τα λάθη που δημιουργούν το πρόβλημα. Θα σου πω ποια λάθη κάνεις, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς προσπαθείς να πάρεις επιβεβαίωση από ανθρώπους που σου έχουν αποδείξει ότι δεν πρόκειται να σου τη δώσουν. Μέχρι και τι φιλίε άρχισαν να κόβω. Φίλε που ζηλεύανε, ποιον, εμένα, που και το λίγο που κατάφερα ή καλύτερα καταφέραμε ήταν με πάρα πολύ κόπο και υπομονή. Και να σε ζηλεύει κάποιο που έχει και καλή δουλειά, όλα στρωμένα, οικονομική άνεση κτλ. Δεν ξέρω. Ωρε ώρε νομίζω πω δεν ταιριάζουμε σε αυτή την εποχή. Σε ποιο όμω θα μπορούσε να ταιριάξει ένα άνθρωπο που θέλει να έχει αξίε, συναισθήματα και δεν μπορεί την αδικία έχουμε και update. Θέκλα μου καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Με περίεργη τι θα ακούσω μετά από παρότρινση σου ξεκίνησα ψυχοθεραπεία με ψυχολόγο και νιώθω πολύ καλύτερα. Χαίρομαι για σένα. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ σωστό που απευθύνθηκα σε σένα. Ε, με ρώτησε και τη σύστησα να κάνει ψυχοθεραπεία και τη σύστησα μια συνάδελφο να κάνει ψυχοθεραπεία μέσω Skype. Είμαι καλά, αρχίζω πάλι να βρίσκω τη δύναμή μου, κλείνω πλέον τι πόρτε σε άνθρωπου που δεν αξίζουν, δίχω να έχω τύψει όπω είχα παλιά. That's the spirit. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα ήθελα μόνο αυτό να πει. Όποιο έχει προβλήματα, σα παρακαλώ, όσο είναι νωρί να ζητήσετε σωστή βοήθεια. Έτσι θα έρθετε πιο γρήγορα σε ηρεμία και δεν θα χάσετε άσκοπα τα χρόνια με τα ταλαιπωρίε και στενοχώριε και το χειρότερο ασθένειε. Τα φιλιά μου σε όλου, με πολύ αγάπη από κάποια μου πέρασε κάποιε καταστάσει και προσπαθεί να μάθει και να δει τα λάθη τη. Φιλικά. Καρδούλε, σου εύχομαι ότι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου και σε σένα και στα παιδιά σου. Λοιπόν, φιλενάδα, Είμαι σίγουρη πως θα σου το έχει πει ήδη και η ψυχολόγο σου, αλλά θα στα πω κι εγώ ένα χεράκι. Λοιπόν, όσοι έχουμε μεγαλώσει κακοποιητικά με ξύλο, όταν ήμασταν μικροί, και με ψυχική κακοποίηση, αλλά ειδικά η σωματική βία, το ξύλο, προκαλεί στα παιδιά την αίσθηση ότι δεν είναι αξιαγάπητα, ότι είναι αναξιαγάπητα. Για τα παιδιά τα οποία έχουν φάει ξύλο, μεγαλώνοντα σε μια ηλικία που ακόμη ο εγκέφαλο του δεν είχε αναπτυχθεί πλήρω, λανθασμένα δημιουργούν την πεποίθηση μέσα τους ότι αυτά φταίνε που έφαγαν ξύλο. Αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας μπορεί να λειτουργούν ενοχικά όπως λειτουργείς εσύ, δηλαδή να νιώθουν ενοχές για πράγματα για τα οποία δεν φταίνε και κάνουν υπερπροσπάθειες για να έχουν καλές σχέσεις με τους άλλους. Δηλαδή εκείνο το μικρό λαβωμένο παιδί μέσα μας που έχει φάει το ξύλο της αρκούδας, καταλαβαίνεις τι εννοώ γιατί το έχει βιώσει, μεγαλώνοντας προσπαθεί να καλοκρατήσει, να καλοπιάσει ειδικά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ψυχροί και απόμακροι. Δηλαδή για έναν περίεργο λόγο ελκύονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενοχικότητα και έχουν κατάλοιπα από κακοποιητική παιδική ηλικία, ελκύονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν τους δίνουν εύκολα Uh, Πώ να το πούμε, επιβεβαίωση ανθρώπους οι οποίοι είναι ψυχροί, είναι απόμακροι και τους κατακρίνουν. Σαν, υπάρχει μια παροιμία κυπριακή που λέει «Η Αίγια πάει και τρίφεται πάνω στο βοσκού τη βέρκα». Μου λέει «Ψήνει το κατσίκι πάει και τρίβεται πάνω στη βέργα του βοσκού». Δηλαδή σαν πως και επιζητεί το κατσίκι να το δίνει ο βοσκός. Αυτή είναι η ψυχολογία του θύματος και της συνεξάρτησης. Εάν έχεις μεγαλώσει τρώγοντας ξύλο, και δεν έχεις κάνει ψυχοθεραπεία, θα σε ελκύουν άνθρωποι οι οποίοι σε, σου δίνουν ξύλο μεταφορικά, σου δίνουν ψυχολογικά ξύλο δηλαδή, και εσύ θα προσπαθείς πάση θυσία αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνεις να σε αγαπήσουν, που δεν μπορείς να τους κάνεις να σε αγαπήσουν, γιατί ακριβώς δεν είναι οι ίδιοι τους αξιαγάπητη. Δεν είσαι εσύ που είσαι αναξιαγάπητη όταν κάποιο διαφορετικό άνθρωπο δεν μπορεί να σε αγαπήσει. Γιατί το βλέπεις ότι αυτοί δεν σε αγαπάνε εσένα, εσύ γιατί να αγαπήσεις την ύφη σου. Γιατί είναι, καλό, γιατί είναι, φιλόξενη, γιατί είναι αληθινή, γιατί είναι επικοινωνιακή. Τι λόγο έχει να αγαπήσει την ύφη σου, έτσι όπω την περιγράφει, τουλάχιστον δεν είδαμε την κοπέλα, έτσι όπω την περιγράφει, δεν, δεν, μου φαίνεται καθόλου αξιαγάπητη. Γιατί να προσπαθεί να ευχαριστήσει μια κοπέλα που δεν είναι αξιαγάπητη. Μήπω είσαι people pleaser, σίγουρα είσαι. Δε στο βίντεο, μήπω είμαι people pleaser, που νομίζω πρέπει να το βάλουμε στα σώσο, όπω και δίποτε. Δηλαδή, εσύ από την αρχή πρέπει να πει, εντάξει, παιδί μου, ο αδερφό μου παντρεύτηκε μια κοπέλα, Σέβομαι την απόφαση του αδερφού μου να παντρευτεί αυτή την κοπέλα. Εγώ αυτή την κοπέλα δεν την βρίσκω ελκυστική για μένα για να κάνουμε παρέα γιατί δεν ταιριάζουμε. Έχει διαφορετικό τρόπο σκέψη. Οπότε εγώ θα είμαι τυπική, τυπικά ορθή απέναντι σε αυτή την κοπέλα και δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω. Δεν μα πέφτει λόγο ποιον παντρεύεται ο αδερφό μα, ποιον παντρεύεται η αδερφή μα κλπ. Δεν, δεν, δεν μα πέφτει λόγο εμά για το τέρι που έχουν τα αδέρφια μα. Δεν μπορούμε να πούμε στον αδερφό μα, ξέρει, δεν μ' αρέσει η γυναίκα σου, παράτατη. Δεν δικαιούμαστε να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Δικαιούμαστε όμω να επιλέξουμε αν θα έχουμε ουσιαστική σχέση, δηλαδή αν θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια θερμή και αγαπητική σχέση με την ύφη μα ή με το γαμπρό μα ή τέλο πάντων με του συγγενεί εξαρχιστία, ή αν θα διαχωρίσουμε τη θέση μα μέσα μα, ότι επειδή δεν έχω παρόμοιο τύπο με αυτή την κοπέλα, βλέπουμε διαφορετικά τη ζωή, θα είμαι ευγενική μαζί τη, θα είμαι τυπική, αλλά δεν θα περιμένω από αυτήν πράγματα που δεν μπορεί να μου δώσει. Ούκαν καν λάβει παρά του μη έχοντος. δεν μπορεί να σου δώσει κατανόηση αυτή η κοπέλα. Δεν μπορεί να μιλήσει την ίδια γλώσσα μαζί σου. Χωρί να σημαίνει ότι είναι και κακιά. Δεν την κατηγορώ σίγουρα σου έχει φερθεί με, 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 με αυστηρότητα και σκληρότητα σου έχει πει κάποιες αλήθειες δικές της δεν σημαίνει πως είναι οι δικές της οι αλήθειες η αντικειμενική αλήθεια για σένα ε, σου είπε πάντα έτσι είσαι πάντα έτσι είσαι όλο λάθη βλέπεις και δεν ήσου και δεν είσαι διπλωματική εντάξει το να είσαι διπλωματικό έχει να κάνει με τι αρχέ και τι αξίε σου. Αν στη ζωή σου έχει αποφασίσει να τα έχει καλά με όλου και να είσαι χαμηλαίο, ναι, θα είσαι διπλωματικό. Δηλαδή, όταν σε ενοχλήσει κάτι, δεν θα λε το, 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 παράπονο σου. Όμω, πρόσεξε. Λίγη διπλωματικότητα δεν βλάπτει. Αλλά πώ μπορεί να εφαρμόσει την πράξη τη διπλωματικότητα, Να κάνει μέσα στο μυαλό σου διαχωρισμό. Με ενδιαφέρει αυτό ο άνθρωπο. Για την ύφη σου, π.χ. Για του ανθρώπου που δεν μα ενδιαφέρει, το παίρνουμε απόφαση και μπορούμε να είμαστε διπλωματικοί, δηλαδή τυπικοί. Με εκείνου που πραγματικά μα ενδιαφέρουν, ναι, ναι, θα είμαστε ο Δεν θα λέμε ψέματα, δεν θα, δεν θα σιωπούμε, δεν θα υποκρινόμαστε. Ο λόγο που θα φαίνεσαι διπλωματική απέναντι σε ένα πρόσωπο που έχει επιλέξει ότι δεν ταιριάζεται και το έχει πάρει μέσα σου απόφαση ότι δεν μπορείτε να έχετε σχέση, είναι γιατί πλέον δεν περιμένει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα πιάσει. Ούτε αν λάβει παρά του μία Δεν ξέρω αν γίνουμε κατανοητοί σε αυτό που λέω. Η γνώμη μου είναι να διαχωρίζουμε του ανθρώπου στη ζωή μα σε ανθρώπου με του οποίου ε, μπορούμε να συνδεθούμε ουσιαστικά και σε ανθρώπου με του οποίου είναι στη ζωή μα είτε γιατί είναι συγγενεί εξαρχιστία, είτε γιατί είναι συγγενεί εξαίματο, είτε γιατί εργαζόμαστε στον ίδιο χώρο, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν έχουμε επιλέξει εμεί. Έχουν επιλέξει οι συνθήκε, οι άλλοι άνθρωποι είναι στη ζωή μα και εμεί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πολύ αλλά κρατάμε αποστάσεις ευγενίας και ασφάλειας. Αυτό δεν είναι διπλωματικότητα, αυτό είναι προστατεύω τον εαυτό μου. Επίση αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν είναι φυσιολογικό να αρέσουμε σε όλου. Άμα αρέσουμε σε όλου, σημαίνει ότι δεν είμαστε εντάξει, είμαστε χαμελέοντε. Και αυτό θα το πω γιατί πολλέ φορέ σχολιάζεται για τα dislike κάτω από τα βίντεο, για κάποια hatred σχόλια, κάποια σχόλια μίσου. Και λέτε, Μα γιατί κάποιο σε μισά, γιατί κάποιο σου βάζει dislike. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι είμαι αληθινό άνθρωπο. Και άμα είσαι αληθινό άνθρωπο, εννοείται ότι δεν θα αρέσει σε όλου. Και επιλέγουμε. Με ποιου θα κάνουμε παρέα. Εγώ επιλέγω ποια σχόλια παραμένουν στο κανάλι μου, επιλέγω ποιοι χρήστε δεν είναι σε απόκρυψη στο κανάλι μου, γιατί είναι ο δικό μου χώρο. Με τον ίδιο τρόπο και εσύ στη δική σου ζωή, επίλεξε, και όπω φαίνεται ότι έχει αρχίσει να το κάνει και μπράβο σου και συνέχισε να επιλέγει, του ανθρώπου με του οποίου εσύ θεωρεί πω αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί και να σχετιστεί βαθύτερα και του ανθρώπου με του οποίου θα έχει μια απόσταση ασφαλεία. Και όσον αφορά το κορίτσι σου, το αγόρι σου, δεν ξέρω το παιδί σου τι φίλο έχει που έκλεγε. Για τα γενέθλια, νομίζω ότι αν εσύ μέσα σου το είχε ξεκαθαρισμένο, και αν εσύ μέσα σου δεν ένιωθε αδικημένη, που είναι η φίτσα σου, η νύφη σου, δεν σε κάλεσε στα γενέθλια, θα μπορούσε να το, να το βοηθήσει το παιδί καλύτερα στο να μην στενοχωρηθεί τόσο. Πρόσεξε λίγο, γιατί τα παιδιά μα επηρεάζονται πάρα πολύ από τι δικέ μα προσδοκίε, από τα δικά μα συναισθήματα και από τι δικέ μα πεμπιθήσει. Ακόμη και δεν του λέμε κάτι. Δηλαδή, αν εσύ νιώθει ότι τα παιδιά σου είναι αντικειμένα από τον πατέρα του, του το περνά αυτό. Αν εσύ νιώθει ότι τα παιδιά σου είναι αντικειμένα από τον αδερφό σου και από τη θεία του, του το περνά και αυτό. Καταλαβες, Δηλαδή, μακριά από μιζέρια, μακριά από ενοχέ που δεν μα ανήκουν, επιλέγουμε ποιου θα βάλουμε στη ζωή μα και εννοείται ότι δεν γινόμαστε καραγκιόζε για κανένα. Και δεν γινόμαστε μαϊμούνι για κανένα. Δεν προσπαθούμε να διασκεδάσουμε κανέναν άνθρωπο που δεν ταιριάζουμε μαζί του. Δεν μα θέλει για παρέα, δεν το θέλουμε εμεί. Δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο σκέψη. Αποδεχτώ. Σεβαστώ. Σέβομαι ότι αυτό έχει διαφορετικό τρόπο σκέψη. Σέβομαι και ότι εγώ έχω διαφορετικό τρόπο σκέψη. Και επιλέγω από μόνη μου. Επιλέγω από μόνο μου να μην κάνω παρέα με ανθρώπου με του οποίου δεν ταιριάζει σκούφια μου. Δεν ταιριάζει σκούφια σου. Δεν ταιριάζει σκούφια σου με την ύφη σου. Δεν θέλω να κρίνω ούτε να κατακρίνω την ύφη σου. Είμαι σίγουρη ότι έχει θέματα με, τη, με, με του δικού τη που είναι δίπλα από το σπίτι τη. Είμαι σίγουρη ότι μπορεί να ήθελε να σου πει, αλλά να μην ξέρει πώ να το πει. Δεν ήθελα ότι οι δικοί μου να έρθουν, αλλά δεν μπορούσα να του πω Δεν ξέρω τι θέματα έχει. Δεν με ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που σε κρίνει, από τη στιγμή που σου βάζει ετικέτε ότι δεν μπορεί να είσαι διπλωματική, ότι πάντα τέτοια ήσουν, ότι παντού βλέπει λάθη, που σου κάνει gas lighting, δηλαδή που τη λε την αλήθεια ότι εμά μα είπε να μην έρθουμε και όταν πήραν τα παιδιά μου να ευχηθούν, είχε κόσμο. Άρα η δικαιολογία που χρησιμοποιεί ότι δεν θε να έχει κόσμο δεν ισχύει. Άρα μα είπε ψέματα. Και σου κάνει γκατσλέτινγκ, σε βγάζει τρελή. Μ? Λοιπόν, αυτά. Ψυχοθεραπεία, συνεχίζουμε εντατικά με την ψυχοθεραπεία και εστιαζόμαστε στο να εκτιμήσουμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να τον προστατεύσουμε και να τον περιχαρακώσουμε τον εαυτό μας οι ίδιοι. Και επιλέγουμε με ποιους θα κάνουμε παρέα. Δεν τρέχουμε εξωπίσω όπως τα σκυλάκια που, τρε, ε, που, που, που τρέχουν τα σάλια τους και ε, ε, βγάζουν τη γλωσσίτσα τους και κουνούν την ουρά τους απέναντι... Ε, 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 προκειμένου να ε, τραβήξουν την προσοχή κάποιου. Αν και νομίζω ότι τα σκυλιά έχουν καλύτερο ένστικτο από εμά και καταλαβαίνουν τα σκυλιά ποιο δεν τα θέλει και δεν το παρακαλάνε τα σκυλιά. Ούτε καν τα σκυλιά και δεν παρακαλάνε αυτού που δεν του θέλουν. Μην παρακαλάτε κανέναν που, κανένα που δεν σα θέλει να είστε ο εαυτό σα και είσαι πάρα πολύ τυχερή που έχει καταλάβει την αιτία των θεμάτων που δεν είσαι εσύ η αιτία των θεμάτων. Η αιτία των θεμάτων δεν φταίσαι εσύ για αυτά που έχουν συμβεί. Έχει τη δική σου ευθύνη, η οποία αφορά στην προσπάθεια που είχε να σε αγαπήσουν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να σε αγαπήσουν και δεν μπορούν να σε αγαπήσουν. Είσαι ένα κακοποιημένο παιδί, το οποίο ευτυχώ είσαι τυχερή που είσαι στη ψυχοθεραπεία τώρα και θα θεραπεύσει τι πληγέ τη ψυχούλα σου, καρδιά μου. Καλημέρα σε όλου.